Φίλε και φίλοι του Ένα στη καλησπερα καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21η Απριλίου και είναι το σχόλιο τη ημέρα με τον Θάνο Τζίμπο. Ε, τέλειωσε μια εβδομάδα έτσι, ιδιαίτερα επεισοδιακή. Ε, υπήρξε το παιχνίδι με τη ΧΑΠΟΕΛ, Αυτά που συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, αυτά που συνέβησαν εξαγωνιστικά. Ε, Όπω διαβάσατε, η ΑΕΚ σήμερα βγήκε στην αντεπίθεση. Έβγαλε μια πολύ επιθετική ανακοίνωση όπου ζητάει την τιμωρία της Χάποελ των αξιωματούχων που όπω αποκαλύψαμε και στο ένωση ήταν ο πρόεδρος της ομάδας και ο υπεύθυνος υπεύθυνο επικοινωνίας. Απαράδεκτα φαινόμενα και απαράδεκτες συνθήκες για να γίνει ένας αγώνας. Αλλά πλέον το παιχνίδι αυτό, η όλη η ιστορία αυτή τέλο πάντων έχει, έχει πάει έξω το γήπεδο. Είναι πλέον σε, έχει πάρει την πορεία της. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κάνει λάθος να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το κομμάτι όσον αφορά τους παίκτες, τον προπονητή. Ε, καταλαβαίνω ότι ήταν μια πολύ έντονη εβδομάδα με όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά από εδώ και πέρα είναι θέματα της δίκης ΆΙΚ που πρέπει να λύσουν. Οι παίκτες πρέπει να το ξεχάσουν, να καθαρίσουν το μυαλό τους, γιατί πλέον τώρα υπάρχει μόνο το περιστέρι. Ε, ξεκινάει, ξεκινάνε τα play-off την Κυριακή, για την ΑΕΚ. Αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο γήπεδό του. Ε, συνήθως ε, πάντα λένε ότι ε, ο πρώτος αγώνας είναι αυτός που είναι πιο εύκολο να κερδίσει η ομάδα με το μειονέκτημα έδρας, όπως είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι το σωστότερο να αφήσουν πίσω τους όλο αυτό που έγινε με τη Χάπουελ. Τελείωσε. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε να περάσει, στα, να περάσει στο Final Four. Η πορεία της είναι επιτυχημένη, αλλά αυτό τέλειωσε, πάει, προχωράμε στα επόμενα. Ε, υπήρξε ήδη αρκετή αναστάτωση με την, ε, με την, ιστορία με τον Μίτσελ. Ε, προφανώς η Βίρτους Μπολόνια τον ήθελε και τον θέλει ακόμα. Ε, η ΑΕΚ ήταν αρνητική στο να φύγει χωρίς κάποιο αντίτιμο έτσι τα καλά καθούμενα να φύγει ο καλύτερο τη παίκτη. Προφανώ ο Μάξι δεν γινόταν να δεχτεί κάτι τέτοιο. Αρνήθηκε. Οπότε εγώ θα πω ότι μένει μέχρι να φύγει. Δηλαδή θα φύγει μετά τα play-off και αφού ολοκληρώσει τι υποχρεώσει τη ΙΑΕΚ. αυτό είναι το δεδομένο και όσοι θέλαμε νομίζω όλοι να μείνει και ο Μίτσελ την επόμενη χρονιά Δυστυχώ με τη χρονιά που έκανε, αυτό απομακρύνεται. Αλλά αυτό που πρέπει τώρα να δούμε είναι να είναι ο ίδιο ο παίκτη συγκεντρωμένο στι υποχρεώσει του και στα παιχνίδια με το περιστέρι. Ξέρουμε ότι όταν είναι καλά ο Μίτσελ, όλοι οι ΑΕΚ είναι πολύ καλύτεροι. Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα να βρίσκεται στο 100% τη συγκέντρωσή του και να μην έχει φύγει το μυαλό του. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Σπανούλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση έχει την έδρα, έχει καλή ομάδα, έχει οτιδήποτε άλλο χρειαστεί οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει έτσι πάρα πολύ καλά παιχνίδια να, δούμε, να δείξει η ίδια ότι δεν έχει αδειάσει ε, από όλο αυτό που έγινε και να δείξει το γνωστό σκληρό της πρόσωπο που έχει κάνει αρκετές υπερβάσεις φέτος ε, Θα δούμε το Κυριακή το παιχνίδι και θα τα συζητήσουμε Καλό βράδυ